Τα ξέρουμε καλά, τα πορτοκαλικά ένας γελά, γελά. Τα ξέρουμε καλά, τα πορτοκαλικά ένας γελά, γελά. Τα ξέρουμε καλά, τα πορτοκαλικά ένας γελά, γελά. Τα ξέρουμε καλά, τα Κώστας Ξινός για τον κόσμο σφίλια, έξω από το κήπεδο πριν από το μεγάλο παιχνίδι, μεγάλο φιλικό παιχνίδι μεταξύ της Ελλάδος και της Νιγηρίας. Παιδιά, Έλας ακούμε! Ολέ, Έλας ολέ, ολέ, δεν σταματώ να τραγουδώ ποτέ. Έλας ολέ, ολέ, δεν σταματώ να τραγουδώ ποτέ. Εδώ με το μάγειρα, το όνομά σου. Δημήτρης, Ηλιάδης. Δημήτρη, τι ψάχνουμε εδώ πέρα. Παϊδάκια εκεί, κεφτεδάκια εκεί. Αρνί εδώ πέρα. Αρνί, τέλεια, τέλεια. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Για πες μας για το παιχνίδι, να μην δώσει κανένα παίχτη όμως τίποτα για μετά τον αγώνα, έτσι. Φυσικά. Μετά τον αγώνα πάλι εδώ θα είμαστε. Ωραία, ωραία, ωραία. Ωραία. Για πες μας για το παιχνίδι. Για το παιχνίδι, κοιτάξτε, θα το πάρουμε όπως και να έχει. Αν παίξουν τα παιδιά, θα το πάρουμε. Αρκεί να παίξουν σωστά. Και πιστεύω ότι θα παίξουν σωστά και είναι κάτι. Κοίταξε, πρέπει να μας ευχαριστήσουν. Ήρθανε ως εδώ, ήρθαμε όλοι εδώ από όλη την περιοχή εδώ γύρω να δούμε την εθνική Ελλάδα. Αυτό γίνεται μια συστόση, δεν γίνεται κάθε μέρα, έτσι. Και θα... Ναι, είναι πρώτη φορά. Πρώτη φορά στην ιστορία που έρχεται η εθνική στη Φιλαδέλφια. Α, ναι, στη Φιλαδέλφια, ναι. Στη Φιλαδέλφια, ναι. Ακούμε, πέστε μας το αποτέλεσμα σήμερα. Εγώ είμαι Θεσσαλονικιός, Πολυκνιώτης και Παοξής. Από την Πολύχνη, ε! Οπωσδήποτε από εκεί. Η καταγωγή Κορομιλιά. Λοιπόν, για πέστε μας και το παιχνίδι σήμερα, τι νομίζετε. 2-1 θα κερδίσουμε. 2-1. All right, where are you guys from? I'm from Marlton. Philly area. Marlton. South Jersey. South Jersey. Okay, tell us about the game today. It's going to be great. It's going to be crazy. Look at all. Are you looking forward? Who's your favorite player? Mitroglou. Mitroglou. You know, he's 100% physically, but he's still off. His timing's a little off, but he'll be there. Samaras. 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 Salbigidi, Paukara, Paukara. Λοιπόν, για πες μας σήμερα τι προβλέπεις. Ευτυχώς παίζει ο Μίτρογλου και έχουμε λίγη ευκαιρία να μπούμε μερικά γκολάκια. Καλή άμυνα φυσικά περιμένουμε. Θα δούμε. Με την Πορτογαλία δεν είδαμε και πάρα πολλά, αλλά θα φανεί στην πορεία. Από το Αίγιο, αδερφέ μου. Αίγιο. Έλα, παιδιά, γεια σας. Γεια σας. Ακούμε εδώ, αρχηγός. Από το Αίγιο, Πανεγιάλιος. Πανεγιάλιος, άκου να δεις. Αδερφέ μου, αρρώστια. Αρρώστια. Λα, είδες η ομορφιά του ποδοσφαίρου στην Αμερική. Από Φίνιξ, από Αριζόνα. Ακούμε, πέστε μας. Ήρθαμε για την εθνική, γιατί άλλο. Από Φίνιξ, Αριζόνα. Μπράβο. Φίλε και εσύ. Φίνιξ, όλοι. Από Φίνιξ, ναι. Μπράβο, τέλεια. Χαιρετίσματα στα παιδιά. Μπράβο, ευχαριστούμε. Στον Καραγκούνι, στον Γιώργο τον Σαμαρά, σε όλους. Yes! Up Nigeria! Yes, this is gonna be a wonderful game. Nigeria is about to show their skills, yes. On the way to Brazil 2014. Yes, man. Brasileiro, here we come. Yes. Nigerians are here, yeah. And we are here to support our crew. We hope we have a good game with the Greek guys, yeah. And I want some Greek sauce. Yeah. Great game. Only if you can pronounce tzatziki. Tzatziki. Good job, guys. Good job. So, can you tell us a bit about your team? Well, as you know, our coach Stephen Keshi just announced the 23-man squad yesterday. We have very tried and tested players who are playing in the English Premier League, who are also some of the good guys who are also playing nationally in Nigeria. Nigeria is known to play fast, attacking and aggressive football. It's a very physical team, right? Very physical team, and also a very energetic team. But the Greek team is also very, very good. So we see that this game today is going to be a very great game. Oh, man. Yes. This is going to be an interesting game. We love Greece, so Greece love Nigeria. And these two teams go into World Cup. So we have skills, we have stars, but we're asking them to play game and show us that skill. I hope Emmanuel Emenike knows that his boys are here.
His brothers are here. We are here to watch him and certify him. He's a good player. We need him to be very strong and play the game. What's your name? Teddy. Teddy, you're a good soccer player, right? So you wear number 10. Who's your favorite Greek player? Probably Salpigidis. Tell me you're a PAOK fan. I'm a PAOK fan. I am. No, seriously, I am. There you go. Nice. Very good. Σήκωσε το θλιβημένο. Δεν μπορώ να περιμένω. Σήκωσε το θλιβημένο. Δεν μπορώ να περιμένω. Σήκωσε! Έλα, θα βρει τι κάνει. Καλά. Για πες μας για την προπόνηση. Ήταν καλά στιγμιά, έτσι. Πολύ, πολύ ωραία. Σήμερα πιστεύω και εύχομαι να κερδίσουμε, γιατί έχουμε τόσο πολύ δυναμικό εδώ. Η Ελλάδα είναι μέσα μας και δεν μπορούσε να έχει να είναι η μέρα καλή. Βλέπεις τους Έλληνες, ο κόσμος ήρθε από παντού και είναι τόσο καλή να υπάρχει, να περάσουμε ωραία, να γελάσουμε, να είμαστε δεμένοι και εύχομαι να έχουμε και νίκη. Όταν πληρώνεις, είσαι σε εκείνη την ομάδα. Και όταν λοιπόν δεν πληρώνεις και λες είμαι φίλαθλος, όποια ομάδα παίζει ωραία, αυτή η ομάδα είναι καλή. Και αυτή η ομάδα σήμερα είναι Ολυμπιακός. Να το ξέρω. Ναι, αλλά είμαστε σε εμάς της εθνικής όμως, έτσι. Όχι, σήμερα η εθνική είναι η ψυχή μου. Μα τι, χαζά θα λέμε. Είναι το κράτος μου. Είναι το κράτος και κλαίω για την εθνική μας. Από πού είστε, από την Ελλάδα? Γιάννη Μαθρέμα Κατερνιώτης. Γεια σου, Εφή. Γεια σας. Σε βλέπω, είσαι τέλεια, μέσα στα μπλε. Ωραία. Για πες μας εδώ τι πουλάει το κατάστημα. Εμείς εδώ έχουμε τα μπλουζάκια, έχουμε τα jerseys και τα t-shirts και τα πουλάει το shop μέσα. Γι' αυτό είμαστε εδώ, όλοι να είμαστε στα μπλε και άσπρα. Go Ελλάδα! Έλα, σολέ! Τι βλέπεις σήμερα, για πες μας για τον αγώνα. Πιστεύω να νικήσουμε σήμερα. Πιστεύω να προχωρήσουμε και στους 16 και πιο πολύ. Δεν είναι το Μουντιάλ αυτό. Όχι, δεν είναι το Μουντιάλ, ναι. Αλλά πιστεύω στο Μουντιάλ να προχωρήσουμε. Αντάξει, κάτσε να κερδίσουμε σήμερα, να κερδίσουμε σήμερα και βλέπουμε. Εύχομαι να κερδίσουμε. Εντάξει, έγινε. Σε ευχαριστούμε. Στην Πορτογαλία δείξαμε καλή εμφάνιση. Hi, it's Kalomira and I'm so excited to be here at PPL Park. It's an honor to sing the Greek national anthem and I'm ready to see a good game today. So I'm really excited. Go Greece. Έλα ρε Φίλιππα, τι έγινε, τι είναι αυτό που φοράς, ωραίος, τέλειος. Είμαι θεός, ο Διόνυσος. Ο Διόνυσος, ε, βλέπω εδώ κόκκινα, άσπρα, στα φύλλα, τι, θα φάμε κανένα. Ναι, είναι... φάει, έχω μπόλικα. Ναι, πλαστικά είναι. Για πες μας, τι βλέπεις σήμερα, θα κερδίσουμε. Βέβαια θα κερδίσουμε. Ήρθαμε όλοι μαζί, Έλληνες στη Φιλαδέλφεια, ωραία περνάμε εδώ και νομίζω θα κερδίσουμε σήμερα. Ακούμε παιδιά, την Παντιμόρη. Από Βαλτιμόρη, λοιπόν, ακόμα αποτέλεσμα σήμερα. Για πετε μας. 3-1. 3-1. 2 Μήτρογλου. 2 Μήτρογλου. Και ένα ο Γκέκας. Μάλλον Ολυμπιακός που να είσαι εσύ. Και ένα ο Φανατικός, κόκκινος. Πώς το κατάλαβα. Και ό,τι να είναι το σκορ. Ωραία. Ευχαριστούμε, παιδιά. Άντε, να περνάτε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Για πετε μας, τι βλέπεις σήμερα. Θα ξεσκίσουμε, ναι. Θα ξεσκίσουμε, ε. Τέλειο, ωραία. Από πού είστε, παιδιά. Από πού είστε. Από Φιλαδέλφεια. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα νικήσουμε, πιστεύω. Ε? Θα νικήσουμε.
Power. Θα νικήσουμε σίγουρα. Το goal. Δεν ξέρω, 2-0 λες. Όχι, το goal πεις να το βάλει όμως. Πεις να το βάλει. Πατζίδης. Ναι. Ένα, έτσι νομίζω. Ωραία, ωραία. Καλό. Και, τ' άλλο δεν ξέρω. Είμαστε εδώ πέρα ζωντανά, είμαστε τρελαμένοι να υποστηρίξουμε την Ελλάδα μας και να βάλουμε κανένα 4 τουλάχιστον. 4, ε! Μας τάουν 4. 5. 5 στρογγυλός αριθμός. Έλα, Χρήστο, πες γεια σου, γεια σου τους Έλληνες. Γεια σου! Γεια σας, τι κάνετε? Εθνική Ελλάδος, έλα! Έλα με την Ελλάδος! Το σκορ, ακούω. 3-0. 5-0 θα κερδίσουμε. Όλοι πολύ, για πολύ μεγάλο βαρύ σκορ μιλάνε, έτσι. Δεν λέει κανένας ένα και δύο, 5 και 6. Τις μπύρες μας. Ωραία. Αυτή είναι η σημαία, έλα ακούμε. Τι να πούμε. Για πες μας σήμερα τι βλέπεις. Βλέπω μια ωραία ομάδα σήμερα, εύχομαι να πάνε τα παιδιά μου μια χαρά να πάνε και να τους δούμε στην Βραζιλία. Λοιπόν, για πες μας σήμερα τι βλέπετε. Ελλάδα θα κερδίσει. Όλοι λένε 4 και 5-0. 4-0. Πόσα γκολ θα βάλουμε σήμερα. 4 γκολ. Και πολύ defense. Ελλαδάρα ρε, Ελλαδάρα. Πάμε Μουντιάλ. Θα το σηκώσουμε με τη Βραζιλία στο τελικό, έτσι. Θα το πάρουμε, Βασιλάκι, θα το πάρουμε. Tell us, what do you know about Greece, Nigeria? We know they're good teams and we want to see some good soccer at PPL. Excellent, excellent. What do you think? Who do you think is going to win? Well, Greece should win. I mean, they have the higher worldwide ranking, and it's an excellent team that's done really well in the European Cup and things like that. So we'll see how it goes. But they can't count the Africans out. They're really, you know, it's always a wild card. Yes. The U.S. team. Tell us about the U.S. team. Well, I have big hopes for them this year, but we'll see how far they go in their group. Yeah, tough group, but Jurgen Klinsmann has done a great job, and they look sharp, don't they? They definitely look good against Turkey the other night. So I really hope that they'll take us at least to the round of 16. So no, it's going to be the United States and Greece in the final. Yeah, let's see that. We'll look forward to that. We're ready for it. I won't know who to root for, though. Yeah, exactly. No, I won't know who to root for. Thank you so much, guys. All right, cheers.
ένα μήνυμα για την Ομογένεια τουλάχιστον. Τίποτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε στο γήπεδο σήμερα και μας βοήθησε. Ελπίζουμε για την Παρασκευή να είναι κοντά μας. Όποτε ερχόμαστε να παίξουμε στην Αμερική, αισθανόμαστε αυτή τη ζεστή ατμόσφαιρα που δημιουργούν. Και είναι πολύ ωραία. Δεν είσαι μακριά από την Ελλάδα, υπάρχει και εδώ ελληνικός παλμός. Ναι, νιώθουμε σαν να παίζουμε στην Ελλάδα, όπως είπα και προηγουμένως. Πραγματικά είναι πολύ ωραίο συνέστημα αυτό. Και χαιρόμαστε που ερχόμαστε να παίξουμε στην Αμερική πάντα. Γιατί ο κόσμος είναι κοντά μας. Και θέλουμε να το χαρίσουμε και την νίκη την Παρασκευή για να φύγουμε με καλή διάθεση εμείς για την ψυχολογία για τη Βραζιλία. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Έγινε το δεύτερο φιλικό της προετοιμασίας της Εθνικής. Σήμερα αγωνίστηκαν κάποια παιδιά που δεν είχαν πάρει χρόνο συμμετοχή στο πρώτο φιλικό. Μεταξύ αυτών ήμουνα και εγώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που έπαιξα αυτό το ημίχρονο και κατάφερα με την ομάδα μου να έχω μια καλή απόδοση συνολική. Έχουμε άλλο ένα φιλικό σε δύο μέρες, τρεις. Τελευταίο, για να είμαστε έτοιμοι για τη Βραζιλία, που είναι το σημαντικότερο. Παίξαμε καλύτερα σήμερα, ήμασταν καλύτεροι από το προηγούμενο παιχνίδι. Βήμα-βήμα βελτιωνόμαστε. Θέλουμε να παίξουμε ακόμα καλύτερα και στο αμέσως επόμενο, ώστε να είμαστε έτοιμοι για το Μουντιάλ. Τώρα, όσον αφορά τις συνθήκες εδώ, είναι πάρα πολύ καλές. Απλά υπάρχει ένα πρόβλημα με την προσαρμογή, με την αλλαγή της ώρας, την προσαρμογή του οργανισμού όλων μας. Σας έχει δυσκολέψει αυτό? Ναι, μας έχει δυσκολέψει, αλλά είναι αρκετός ο χρόνος και τη στιγμή που πρέπει θα είμαστε έτοιμοι. Εντυπώσεις από το σημερινό μάτς και εντυπώσεις από την προετοιμασία στις ΗΠΑ. Κάποιο ωραίο μάτς κάναμε σήμερα, νομίζω. Ωραίες συνθήκες εδώ με τον κόσμο. Συνεχίζουμε. Ούτε βάζετε γκολ, ούτε τρώτε. Τι γίνεται ακριβώς? Εντάξει, είναι φιλικά παιχνίδια, νομίζω ότι θα πέσει μαθαί μας όπως πρέπει. Πώς είδες εδώ την Ομογένεια, τη συμπαράσταση των Ελλήνων? Εντάξει, περιμέναμε θα είναι ζεστή ατμόσφαιρα. Σίγουρα μας υποδέχτηκαν ωραία. Περάσαμε δύο μέρες στη Φιλαδέλφεια πολύ καλά. Δυσκολευτήκαμε σίγουρα να προσαρμοστούμε, αλλά νομίζω ότι όλα τα παιδιά σήμερα δώσαν το καλύτερο τους σε αυτό και η ομάδα πήγε καλά. Εντάξει, σίγουρα είναι μεγάλη μας χαρά που είδαμε τους ομογενείς φιλάθλους μας. Τάρα! Θα έλεγα ότι η προετοιμασία μας πάει πολύ καλά, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε στην Αμερική και οι εντυπώσεις μας και από το σημερινό παιχνίδι και από την προσέλευση του κόσμου ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και κάναμε και εμείς ένα καλό μάτς. Θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει κιόλας. Εντάξει, όντως είναι περίοδος προετοιμασίας. Από εκεί και πέρα τα παιχνίδια αυτά είναι σημαντικά για να βρούμε ρυθμό, για να είμαστε έτοιμοι για το μάτς με την Κολομβία. Οπότε πιστεύω σήμερα ήμασταν πολύ καλύτερα από το πρώτο μάτς. Δημιουργήσαμε και πάρα πολλές φάσεις. Σίγουρα η θερμοκρασία ήταν λίγο παράξενη, είχε πάρα πολύ υγρασία, οπότε εντάξει, το καλό είναι ότι είδαμε η ομάδα να έχει διάθεση, είχε τρεξίματα, οπότε σιγά σιγά πιστεύω θα είμαστε καλά. Εντάξει, κάναμε ένα παιχνίδι σήμερα για να δούμε ρυθμό, να δούμε κάποια πράγματα, να δούμε ο προπονητής. Ήταν και Έλληνες μαζί μας, ωραία ήταν, καλό παιχνίδι, θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει και κάποιο γκολ, το κάναμε. Εντάξει, συνεχίζουμε, σκοπός είναι να είμαστε καλά. Σε 14 ο μηνός παίζουμε την Κολομβία και προετοιμαζόμαστε για αυτό. Οπότε τα παιχνίδια αυτά είναι προετοιμασίες και συνεχίζουμε. Quite decent team. I think a few good, really good players on the ball. The wingers, especially left and right wingers, quick. They looked a bit tired in the second half. We were a bit fresher. Physically, you know, looked more prepared team. Of course, it's a friendly game. A lot of substitutions just to try everyone around. Yeah, but I think they're a quality side. Who do you like most from the Greek team? I was impressed with the, Karagounis, of course, experienced guy. He's a leader on the pitch, tells people where to pass the ball. But yeah, he's a legend. Yeah, he's been in the game for so long. But I was impressed with the both wingers today, the left and the right winger. Não conseguiram concretizar nenhuma oportunidade. Mas acho que foi um bom teste. I think that overall it was a very good test for both teams. I believe that in the first game the Greek national team was better than the Nigerian. It had more of the control of the game. It had more opportunities over the adversary. And the second half we saw a very open game, we could say. Many opportunities either side. Nigeria had some very, very opportunities, very
dangerous, we could say. But then we saw that the Greek football team managed to make two very strong opportunities as well. So I think that overall it was a very good test for both teams. Ευχαριστώ. 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 Ευχαριστώ